Πριν από αυτό όμως θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς αυτούς που σήμερα με έχουν προσκαλέσει πέρα από των παιδιών και των γονέων του Σεβαστή Πατέρα, αυτοί που σήμερα έτσι εξέτειναν αυτή την πολύ σημαντική πρόσκληση για μένα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, στον Μιχάλη Παπαδόπουλο που με ενημέρωσε πριν από λίγες μέρες, στον Περιφερειάρχη, που σήμερα βλέπω ότι η λέξη σύμπραξη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού με προεξάρτητα τη θέση της Εκκλησίας που παραχώρησε το κτίριο, γίνεται αν θέλετε και το δείγμα και ένα υπόδειγμα συνεργασίας που θα πρέπει να χαρακτηρίσει πάρα πολλές δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Κάνω και μια προσωπική αναφορά, γιατί εδώ το λέω και στους ανθρώπους που βρίσκονται στην αυτοδιοίκηση, τους βουλευτές μας, και καταθέτω και εδώ, αν θέλετε, την ιδιαίτερη αγάπη μου για τη Δυτική Μακεδονία. Δεν βρίσκομαι μόνο με την τωρινή ιδιότητα αυτή της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παρατηρώ και πιστεύω σε όλα αυτά τα θαύματα που μπορούν να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία, σε όλη αυτή τη δύσκολη βέβαια συγκυρία και το δύσκολο συγκείμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το χώρο της εκπαίδευσης, με όλες τις εργασίες που κάναμε με τους περιφερειακούς διευθυντές και διευθυντές εκπαίδευσης για την ειδική αγωγή, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη γενική εκπαίδευση. Μιλώντας αργότερα για τα θέματα φιλοξενίας, όταν εδώ κάναμε το δεύτερο συνέδριο υγειονοτουρισμού και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν με όλη αυτή την πανσπερμία, αν θέλετε, εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η περιοχή. Και ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Σε αυτό το νέο Υπουργείο, το οποίο έχει στο επίκεντρο της προσοχής του τον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι και την τρίτη μεγαλύτερη ηλικία, συζητούσαμε τώρα με το Σεβασμιάτο το όλες αυτές τις δράσεις που σκέφτεται, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι, ειδικά σε μια περιοχή που πλήττεται από το δημογραφικό, έχουν την απόλυτη ανάγκη μας. Επιστρέφω λοιπόν στο κείμενό μου, θέλοντας να ευχαριστήσω και προφανώς να χαιρετήσω την παρουσία όλων των υψηλών προσκεκλημένων. Οι υψηλότεροι προσκεκλημένοι βέβαια είναι οι άνθρωποι για τους οποίους είμαστε εδώ. Επαναλαμβάνω, είναι τα παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά και οι γονείς τους, οι οποίοι από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα, ζουν με μια μεγάλη αγωνία. Επιτρέψτε επίσης να προσθέσω ότι την είχαμε και εμείς την αγωνία οικογενειακά. Καθώς η πρώτη μου ξαδέρφη σε ένα πολύ μικρό χωριό της Ευρυτανίας, στο οποίο προστάτες είναι η Άγια Ανάργυρη, παρεπιπτόντως σεβασμιότατε, είναι το νέο Αργύριο Ευρυτανίας, ζούσαμε οικογενειακά με την αγωνία τι θα γίνει η ξαδέρφη μου όταν φύγουν οι γονείς από τη ζωή. Η εξέλιξη ήταν λίγο διαφορετική από ό,τι περιμέναμε, αλλά συγχρόνως, ούσα εδώ, τιμώ και αυτή την αγωνία και τον προβληματισμό όλων των γονέων και των παιδιών σε όλη την Ελλάδα για το τι θα συμβεί όταν μεγαλώσουμε λίγο όλοι σε ηλικία και το πώς θα πρέπει τα παιδιά μας να περάσουν στα χέρια και στη φροντίδα την ενεργό αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι εδώ. Ευχαριστώ λοιπόν όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί γιατί... Ευχαριστώ λοιπόν όλο αυτό που έχει συμβεί γιατί έρχεται και συνάδει πλήρως και με τους σκοπούς αυτού του νέου Υπουργείου, του Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο μη έχετε έχοντας την υποχρέωση να γνωρίζετε τις αρμοδιότητες, η αναπηρία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία χειριζόμαστε. Και βέβαια εδώ είναι κοντά μας και εδώ θα φανεί και η αξία και η μεγάλη σημασία της σύμπραξης και η Κινσέπ Λαμπιδόνες. Είναι οι γονείς που ξεκίνησα ως ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με μια πολιωτή προσπάθεια, με μια κατάθεση και αφοσίωση. Και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής έρχεται εδώ να συνδράμει, καθώς έχουμε και το κομμάτι του Κινσέπ, το κομμάτι δηλαδή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας πέραν του κομματιού της αναπηρίας. Εδώ λοιπόν, τι θα γίνει πράξη για όποιον μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει τι γίνεται στα κέντρα διημέρευσης ή στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Εδώ λοιπόν ενισχύεται και το κομμάτι της ανεξάρτητης διαβίωσης αλλά και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Ένα σημαντικό και κέραιο κομμάτι πολιτικής και για εμάς, για την κυβέρνηση γενικά αλλά και για το Υπουργείο μας. Να στεκόμαστε εμπράκτως στο πλευρό των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία και να υλοποιούμε με μικρά-μικρά βήματα, άλλοτε με επιτυχία, πολλές φορές με καθυστερήσεις, τις οποίες θέλουμε να βελτιώσουμε, πράγματα για το καλό, για το καλό καθημερινά των ατόμων με αναπηρία. Να σας πω ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει εξασφαλίσει 24 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την χρηματοδότηση των κέντρων διημέρευσης, των ΚΔΙΕΦ δηλαδή για άτομα με αναπηρία. Αυξάνεται το ποσό και πλέον από αυτή τη χρονιά, εντάσσεται στον προϋπολογισμό του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κατά πόσο αυξάνεται το ποσό? Κατά 14 εκατομμύρια. Από 10 εκατομμύρια που ήταν λοιπόν, αυξάνεται στα 24 εκατομμύρια, εντάσσεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και σκοπός μας είναι, με την επικείμενη κοινή υπουργική απόφαση, να εντάξουμε το σύνολο της δαπάνης
και για τα ασφαλισμένα όπως είναι ήδη, αλλά και για τα ανασφάλιστα άτομα τα οποία μπορούν να έρχονται και να συμμετέχουν σε ΚΔΙΦ. Επισημαίνεται επίσης ότι από τον Νοέμβριο του 2023, και αυτό σίγουρα το ξέρετε όσοι ασχολείστε με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, με τις ενέργειες του Υπουργείου μας, του νεοσύστατου τότε Υπουργείου μας, για πρώτη φορά από τη σύσταση του ΕΟΠΗ, δόθηκε δυνατότητα στα κέντρα διημέρευσης να συνάψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Σημαντική εξέλιξη, πάρα πολύ ουσιαστική και για τη βιωσιμότητα και την ομαλή ανεμπόδιστη χρηματοδότησή τους. Αυτές λοιπόν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, με τις οποίες θα αποζημιώνονται τα ανασφάλιστα άτομα και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες, είναι θέμα μερικών εβδομάδων. Στόχο μας λοιπόν, όπως σας είπα πριν, είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό σας έμπρακτα. Είμαστε ιδιαίτεροι περήφανες και υπερήφανοι στο Υπουργείο μας και για ένα άλλο νέο, για την εφαρμογή μιας καινοτόμου δράσεως μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον προσωπικό βοηθό. Χρηματοδότηση αυτού από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα ευρωπαϊκά δηλαδή χρήματα, τους ευρωπαϊκούς πόρους, το ποσό που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια. Ήδη πάνω από 900 άτομα σε όλη την Ελλάδα έχουν βρει τον προσωπικό τους βοηθό. Φέτος φροντίσαμε σε μια άλλη πρωτοβουλία του Υπουργείου να εντάξουμε τα περισσότερα άτομα με αναπηρία από ποτέ στο κατασκηνωτικό μας πρόγραμμα. 4.350 παιδιά, άτομα με αναπηρία πολλών ηλικιών, θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό εδώ ακριβώς το πρόγραμμα. Διπλάσιος αριθμός από αυτός που ήταν το 2019. Και επειδή μιλάμε πάντα και για το μέλλον και για αυτά τα οποία έχουμε ως στρατηγικό στόχο, να σας πω ότι έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης επίσης την κατασκευή, μάλλον θα έλεγα την ανακατασκευή ιδιωτικών κατοικιών, επιχειρήσεων αλλά και δημόσιων κτηρίων, τα οποία είτε κατοικούνται από άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ή μπορεί να είναι ιδιοκτήτες τα ίδια τα άτομα με αναπηρία όταν μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σημαντικό λοιπόν και αυτό το εγχείρημα, το κομμάτι της προσβασιμότητας που ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολύ για την αυτοδιοίκηση. Το 2025 θα ξεκινήσουν επίσης δύο πολύ σημαντικά εμβληματικά προγράμματα. Είναι τα προγράμματα της πρώιμης παρέμβασης, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς με τη διεπιστημονική προσέγγιση, έτσι ώστε να έχουν αυτή την απαραίτητη συμβουλή στην ηλικία 0 έως 3 των παιδιών, που όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εδώ, ή η ιατρική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα, η ειδική επιστημονική επιτροπή, γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε και να εντοπίσουμε εγκαίρως το τι μπορεί να συμβαίνει στο παιδί, ακόμα και μια διάσπαση προσοχής ή πολύ πρώιμα στάδια στο κομμάτι της διαταραχής. Αν νωρίς μπορούμε να τα εντοπίσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα είναι μια πολύ πιο σημαντική διαδικασία, όπως επίσης και η σημαντική σύμπραξη, αφού λέμε αυτή τη λέξη σήμερα, με τους γιατρούς σε έγκαιρη χρονική στιγμή. Όπως επίσης και το καινούργιο πρόγραμμα, αυτό το οποίο είναι της υποστηριζόμενης εργασίας, για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είδατε πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή πόρη. Τα περισσότερα από αυτά που αναφέραμε τώρα είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Σημαντικές λοιπόν εξελίξεις, τις οποίες αναμένουμε μέσα στη χρονιά. Πρόσκληση για την αποεδρυματοποίηση. Αυτή θα την απευθύνουμε πολύ σύντομα στους φορείς οι οποίοι μπορούν μέσα από χρήματα του Υπουργείου Κοινωνικής Συμμαχίας και Οικογένειας να νοικιάσουν διαμερίσματα για να μπορούν άτομα τα οποία μπορούν να διαβιούν μέσα σε μικρές ομάδες, όπως επίσης θα καλύψουμε και το κόστος της απασχόλησης του αντίστοιχου προσωπικού για όσο διαρκεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική, ένα πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για την αναπηρία, το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εγκρίνει από το 2020, αλλά και η νέα καινούργια στρατηγική, εθνική στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2024-2030, η οποία έχει ήδη λήξει η διαβούλευση και είναι ένα κείμενο το οποίο εντάσσεται πλέον στις στρατηγικές του κάθε Υπουργείου ξεχωριστά. Αυτές ήταν μερικές σκέψεις, οι οποίες ήθελα να μοιραστώ με εξελίξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της εδώ. Thank you for being here. We appreciate your contribution to all the parts of our work. Και να συνεχίσω να δεσμεύομαι από πλευράς μας, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συμμαχίας και Οικογένειας, ως κυβέρνηση, για να βελτιώνουμε όσα πράγματα μπορούμε και σίγουρα να θέτουμε υψηλότερους στόχους. Καλή επιτυχία στη λειτουργία, σας συγχαίρω για τη σύμπραξη, καλή δύναμη και στους εργαζομένους και στους γονείς, αλλά κυρίως στα παιδιά, τα οποία ελπίζω να λάβουν εδώ ακριβώς την υποστήριξη, τη φροντίδα, τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την καθημερινότητα, χωρίς προκαταλήψεις, με απόλυτη ισοτιμία. Σας ευχαριστώ πολύ.